Κυκλοφοριακό blackout στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στην πρεμιέρα των δημοτικών έργων ανάπλασης με την κανονική ροή των οχημάτων να παραλύει για ώρα, δοκιμάζοντας έτσι τα νεύρα των οδηγών. Το ένα ρεύμα κυκλοφορίας θα παραμείνει κλειστό από το σημείο των Καμενίων έως και το ύψος της Χανιόπορτας έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης. Θα μας κλείσουν τα μαγαζιά μία εβδομάδα, ανεύθυνα. Δεν βάλανε κάποιοι να έρθουν πρωί-πρωί να βάλουν κορδέλες στο δρόμο για να ξέρουν οι ανθρώποι να μην αφήσουν τα αυτοκίνητά τους. Μόνο μπορούσα μέχρι μία η ώρα να βγάλουν τα αυτοκίνητα. Από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες υποδέχτηκαν με ανάμεικτα συναισθήματα τα δημοτικά αυτά έργα. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και αυτό ανάγκη κακό είναι. Πρέπει να γίνει. Ο δρόμος ήταν χάλια, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά ζημιά γίνεται βέβαια, αλλά κάνουν λόγο για ζημία αφενός και αναγκαίο κακό αφετέρου προς όφελος της συνολικής βελτίωσης της περιοχής. Πρέπει να το υποστούμε, διότι είναι για το καλό και για το δρόμο και για την ασφάλειά μας και για τα πάντα. Οπότε θα το υποστούμε όλα καλά. Ο προβληματισμός τους όμως γίνεται εντονότερος, μιας και βρισκόμαστε ένα βήμα πριν την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Είναι πρόβλημα αυτό, γιατί ανακάμπτει απευθείας την κίνηση της αγοράς. Είναι και γιορτή αύριο μεγάλη του Αγίου Δημητρίου, έχουμε και την παρέλαση. Παλεύουμε, πάντα δεν παλεύουμε, άλλωστε. Θεός βοηθός. Για εσάς θα είναι πρόβλημα, θα κοπεί η κίνηση, μπορούν να παρκάρουν. Θα κοπεί η κίνηση, δεν μπορεί να παρκάρει κανείς βέβαια, εννοείται. Από απέναντι πλευρά έχουν κάνει δύο ρεύματα και πιστεύω να τελειώσουν γρήγορα. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα έχουν διάρκεια μία εβδομάδα, ενώ οι οδηγοί θα πρέπει να είναι προσεκτικοί και να συμβουλεύονται τις ειδικές σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.